Το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα μέρος 12. Κλοπή πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύντομο ιστορικό γερμανικών αρπαγών σε βάθος χρόνου. Στη μέση του Βερολίνου ανεβαίνει στη σκάλα που είχε λαξευτεί από τους αρχαίους Έλληνες της Περγάμου το 170 π.Χ. Όλοι η Πέργαμος στο Βερολίνο. Εξού και το όνομα του μουσείου, Μουσείο Περγάμου, στο Βερολίνο. Σε άλλη αίθουσα ο ναός της Νικηφόρου Αθηνάς και στην πρόσωψη του ναού γράφει «Βασιλεύς Ευμένης Αθήνα Νικηφόρο». Σε άλλη αίθουσα ολόκληρη η πύλη της αγοράς της Μιλήτου. Αριστουργήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται, αποκομμένα από το φυσικό τους περιβάλλον, από τους τόπους που τα γέννησαν. Πρόκειται για κανονική αποψήλωση αρχαίων πόλεων. Η γλυπτοθήκη του μονάχου με τα παρανόμως εξαχθέντα αρχαία από τον ναό της Αφέας Αιγίνης. Πρόκειται για εξόφθαλμη αρχαιοκαμπυλία που θα ζήλευε και ο Έλγιν. Η Γερμανία είναι παγκόσμιος κλεπταποδόχος εκθέτοντας προϊόντα αρχαιοκαμπυλίας. Ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης μας λέει «Φαίνεται πως τους Γερμανούς έχει απομείνει μαράζι το να αποκτήσουν πολιτισμό επιπέδου». Σημειωτέων ότι οι Γερμανοί πλουτίζουν, κόβοντας εισιτήρια και πουλώντας ακριβά λευκόματα. Βλέποντας αυτή την αποψήλωση αρχαίων πόλεων, θα έλεγε κάποιος ότι τίποτα δεν θα τον εντυπωσίαζε πλέον ως λαιλασία από τους Γερμανούς. Κι όμως, ποτέ πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν γνώρισε η πολιτιστική κληρονομιά των λαών τέτοια τερατώδη λαιλασία. Οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκαναν τη μεγαλύτερη μετατόπιση τέχνης στην ανθρώπινη ιστορία. Αμερικανός στρατιωτικός επιθεωρεί τα κλεμμένα από τους Γερμανούς έργα τέχνης σε μια εκκλησία στην πόλη Έλλιγκεν με το τέλος του πολέμου. Οι στρατηγοί Eisenhower, Bradley and Peyton επιθεωρούν κλεμμένα και κρυμμένα από Γερμανούς έργα τέχνης. Οι Γερμανοί έκρυβαν τα έργα τέχνης που είχαν κλέψει σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους όπως το αλατορυχείο του Αλταουσί στην Αυστρία. Οι βαθύτερες σύραγγες του βρίσκονταν πάνω από ένα μίλι μέσα στο βουνό. Οι Γερμανοί έχτισαν δάπεδα, τείχους και ράφια καθώς και ένα εργαστήρι βαθιά μέσα στους θαλάμους. Το περιεχόμενο με βάση τα ναζιστικά αρχεία του Αλταουσί ήταν 6.577 πίνακες, 23.000 σχέδια ή ακουαρέλες, 954 εκτυπώσεις, 137 κομμάτια γλυπτικής, εκατοντάδες έπιπλα και άλλα αντικείμενα αξίας. Μαζί με 8 κυβότια βόμβες, 1.100 pounds, 500 κιλών. Οι βόμβες ήταν για την καταστροφή των έργων τέχνης σε περίπτωση που οι Γερμανοί θα έχαναν τον πόλεμο. Ευτυχώς, μια επίλεκτη ομάδα συμμάχων ανδρών και γυναικών με καταγωγή από 13 χώρες, γνωστή με την ονομασία «Μνημείων Άνδρες», «Monuments Men», που διέθεταν εμπειρία στον χώρο των τεχνών ως διευθυντές και έφοροι μουσείων, μελετητές και καθηγητές τέχνης, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και αρχαιοφύλακες, διακινδύνευσαν τη ζωή τους σαρώνοντας την Ευρώπη για να αποτρέψουν την καταστροφή από τους Γερμανούς χιλιάδων ετών πολιτισμού. Τον Απρίλιο του 1945, που ήταν φανερό ότι οι Γερμανοί έχαναν τον πόλεμο, δόθηκε η γερμανική εντολή να ανατινάξουν το Αλταουσί. Η ανατίναξη αποτράπηκε από τους ανθρακορίχους τους ίδιους, οι οποίοι αφαίρεσαν τις βόμβες από το ρηχείο και ανατίναξαν τις εισόδους για να αποφευχθεί περαιτέρω πρόσβαση Γερμανών στους θησαυρούς. Μετά την κατάληψη του Αλταουσί, από μια αμερικανική μονάδα πεζικού, ανέλαβαν οι Monuments Men εργασίες διάσωσης. Το ανακτημένο πολύπτυχο της Γάνδης του Ζαν Βαν Άικ και το χλυπτό της Παναγίας του Μπρίζ, του Μικελάντζελο, στάθηκαν πίσω στο Βέλγιο. Πλήθος θησαυρών άρχισαν να επιστρέφουν από τη Γερμανία πίσω στις κατεστραμμένες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Το αλατορυχείο Μέρκερς στη Γερμανία, με 860 μέτρα βάθος, φιλοξενούσε το χρυσό που είχαν κλέψει οι Γερμανοί από όλη την Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα οι δημοκρατικοί ευαίσθητοι Γερμανοί το έχουν μετατρέψει σε κέντρο αναψυχής.
με εντολή της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, επί 6 μήνες, κατά τη διάρκεια όλου του αλβανικού έπους, έγινε η επιχείρηση απόκρυψης αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Απόκρυψης και Ασφάλισης των Εκθεμάτων δημιούργησε λάκκους κάτω από τα δάπεδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για να θάψει τους κούρους και τις λικίθους. Τα περισσότερα άλματα τοποθετήθηκαν οριζόντια σε ορίγματα, από πάνω έπεσε άμμος για προστασία από αεροπορική επιδρομή και τα ορίγματα σφραγίστηκαν με τσιμέντο. Τα βιβλία καταγραφής και τεκμηρίωσης των αρχαιοτήτων εγκυβωτίστηκαν και παραδόθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τον Νοέμβρη του 1940. Έτσι, τον Απρίλιο του 1941, οι Γερμανοί αντίκρισαν ένα ερημωμένο μουσείο στην Αθήνα. Μάλιστα, το άδειο αρχαιολογικό μουσείο στην κατοχή στέγασε τις υπηρεσίες του Κεντρικού Ταχυδρομείου, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ το ένατο υπόγειο του μουσείου, προς την οδό Μπουμπουλίνας, έγινε το αντιεροπορικό καταφύγιο όλης της γειτονιάς. Τα χάλκινα και τα πύληνα αντικείμενα τυλίχθηκαν με καιρόχαρτο ή με πισόχαρτο για το φόβο της υγρασίας και συγκεντρώθηκαν σε κυβότια που κρύφτηκαν στα υπόγεια. Τα χρυσά στάλθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ο Γιώργος Σεφέρης περιγράφει. 3η-4η Ιουνίου 1946, στο Αρχαιολογικό Μουσείο ξεθάβουν τα αγάλματα. Το δάπεδο του μουσείου, αν δεν κοίταζε στη στέγη, τα παράθυρα και τους στίχους με τις χρυσές επιγραφές, θα μπορούσε να ήταν ένας όποιος τόπος ανασκαφών. Ήταν ένας αναστάσιμος χορός, μια δεύτερη παρουσία αναδυόμενων σωμάτων που σου έδινε μια παλαβή χαρά. Εν τούτης, παρόλη την προετοιμασία, οι Γερμανοί έκλεψαν πολλά έργα τέχνης από πολλά μέρη της Ελλάδας. Το 1946 ο Υπουργός Εθνικής, τότε Παιδείας, Παπαδήμος, έδωσε εντολή σε αρχαιολόγους και αρχαιοφύλακες αρχαιολογικών χώρων να συνθέσουν λίστες κλεμμένων αρχαιοτήτων από τους Γερμανούς. Δεδομένου ότι οι Γερμανοί είχαν κλέψει και τους καταλόγους, οι λίστες που έχουμε είναι λυπείς. Οι Γερμανοί στην κατοχή αποσπούσαν τμήματα μαρμάρων Ακροπόλεως ως αναμνηστικά, καθημερινά, με τις ευλογίες των αξιωματικών τους. Ουρούσαν και αποπατούσαν στην Ακρόπολη. Φεύγοντας, οι Γερμανοί στρατιώτες έκαναν σκοποβολή σε αγάλματα. Κατασκεύασαν παρατηρητήρια και πολυβολία στο Σούνιο με αρχαία αρχιτεκτονικά στοιχεία. Τοποθετούσαν άρματα μάχης, όπλα και πυρομαχικά σε αρχαιολογικούς χώρους για προστασία τους, διότι κανείς σαμποτέρ δεν θα ανατείναζε αρχαίο χώρο. Από το Μουσείο του Κεραμικού έκλεψαν μελανόμορφο πίνακα μεταπαραστάσεως προθέσεως νεκρού. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου έκλεψαν αρχαίους μαρμάρινους αμφορείς. Φυγάδευσαν αρχαιότητες από βούλα, βάρη, βραβρώνα, κοροπή και ρατέα λιώπεση. Στην Κρήτη, από το 1941, ο Γερμανός στρατηγός Τζούλιους Ρίγκελ άρχισε παράνομες ανασκαφές. Έβγαλε κεραμικά, βάσα, κομμάτια γαλμάτων, κατάσχεσε αρχαιότητες από τη Βίλα Αριάδνη, από το παλάτι της Κνωσού. Μάλιστα, ο Ρίγκελ, προκειμένου να χωρέσει στις αποσκεφές του κάποια από τα αρχαία, τα πριόνιζε και τα έκοβε. Το Μουσείο Ηρακλείου με τους αμύθιτες αξίες θησαυρούς, τα ανάκτορα της Φεστού και ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων λαϊλατίστηκαν. Από τις αποθήκες της Φεστού άρπαξαν σχεδόν όλα τα αγγεία. Από μινάρια μινωικών πόλεων έσβησαν μια για πάντα από το χάρτη. Ο αρχαιολόγος Νικόλαος Πλάτων φρόντισε να ταφούν πολλά αγάλματα στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου και να τοποθετηθεί μια μεταλλική πύλη στην είσοδο του υπογείου. Ο Πλάτων κρατούσε τα κλειδιά της πύλης, κοιμόταν μέσα στο μουσείο. Ο Πλάτων αναφέρεται στην κλοπή 3 κυβωτίων με αρχαία αντικείμενα, όπως ένα ελληνιστικό ακέφαλο άγαλμα που πριονίστηκε για να συσκευαστεί προκειμένου να χωρέσει τις αποσκευές του Ρίγκελ, και αγγεία μινωικών χρόνων. Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Κράτς, τελικός αποδέκτης κάποιων από τις αρχαιότητες που έκλεψε ο Ρίγκελ, παρέδωσε ελάχιστα από τα κλεμμένα κοιμήλια στην Ελλάδα.
αφαιρώνται κλεμμένα 8.500 αρχαία και βυζαντινά κινητά αντικείμενα και 460 πίνακες. Ο ιστορικός ερευνητής Λεκάκης μας λέει ότι σύμφωνα με όσα ακολούνται στους οίκους δημοπρασιών σήμερα, το κόστος μόνο των 8.500 αντικειμένων θα έφτανε το 1-3 ευρώ. Στην έκθεση Δοξιάδη αναφέρεται ότι οι Γερμανοί προκάλεσαν καταστροφές σε 87 αρχαιολογικούς χώρους. Η καταγραφή των Υπουργείων εντόπισε ανασκαφές από τους Γερμανούς σε 24 σημεία, καταστροφές μνημείων τέχνης βυζαντινής και λαϊκής αρχιτεκτονικής, εκκλησιών και αρχοντικών. Ζημιές συνολικής αξίας 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια του 1938. Μεταξύ άλλων καταστροφών που προξένησαν οι Γερμανοί είναι η ανατίναξη του αρχαίου λατομείου της Γόρτινος, η Λαβύρινθου Γόρτινος, που από την πέτρα του χτίστηκαν τα 150 αρχαίες πόλεις στην Κρήτη και το μινωικό ανάκτορο της Φεστού. Ήταν ένα τεράστιο τεχνητό σπήλαιο με δεδαλώδεις διαδρόμους μήκους μεγαλύτερους των 2,5 χιλιόμετρων. Πολλοί ερευνητές τοποθετούν το μυθικό Λαβύρινθο του Μινόταυρου σε αυτό το σπήλαιο λόγω των πολυδέθαλων στόων και των αδιεξόδων του. Με αγκαρίες εκατοντάδων κριτών δημιουργήθηκαν διάδρομοι και σιδηροδρομικές γραμμές ώστε οι Γερμανοί να μεταφέρουν και να αποθηκεύσουν χιλιάδες οβίδες, νάρκες, πυρομαχικά πάνω από 300 τόνους με τα οποία ανεφοδίαζαν το στρατό του Ρόμελ, της Αλεπούς της Ερήμου, στη Λιβύη. Φεύγοντας από την Κρήτη το φθινόπωρο του 1944, οι Γερμανοί με ηλεκτρική πυροδότηση το ανατείναξαν και έγινε μια από τις μεγαλύτερες εκρήξεις. Ογκόλυθοι 10 έως 15 τόνων τεινάχτηκαν ως 10 χιλιόμετρα μακριά και ο λόφος εξαφανίστηκε, θυμίζοντας σε ελληνιακό τοπίο. Η σπηλαιολόγος ερευνήτρια Άννα Πετρόχυλου το 1985 εξερεύνησε και χαρτογράφησε το σπήλαιο της Λαβυρίνθου. Γράφει: «Είναι το μόνο σε όλο τον κόσμο σπήλαιο που διαθέτει λαξευμένες αίθουσες με διάφορα σχήματα και μεγέθη, με λαξευμένα έδρανα. Κλιμακωτάει απλά τραπέζια, βωμούς, ανάκλητρα, λαξευμένους τοίχους και κολόνες υποστήλωσης. Όλα εκτελεσμένα με μοναδική καλλιτεχνική απόδοση ακόμα και για τη σύγχρονη εποχή. Όμως λίγοι μπορούν να επισκεφτούν σήμερα το σπήλαιο λόγω της στατικής ανεπάρκειάς του και της αλλίωσης των πυρομαχικών που είναι διάσπαρτα. Το ελάχιστο που απαιτείται από τη Γερμανία είναι να αναλάβει τον καθαρισμό του σπηλαίου και την αφαίρεση όλων των πυρομαχικών». Έτσι προκύπτει η γερμανική οφειλή επαναπατρισμός πολιτιστικών θησαυρών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας και ζητάμε τον επαναπατρισμό τους. Η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα να μπλοκάρει τη διαδικασία δημοπρασίας παρανόμως εξαχθέντων αρχαίων ελληνικών αντικειμένων και νομισμάτων και πρέπει να ζητήσει παραστατικά από ξένα μουσεία που τα εκθέτουν. Ας κρατήσουν αντίγραφα, όμως πρέπει να επιστρέψουν τα πρωτότυπα στη χώρα και τον πολιτισμό που τα γέννησε και τα φιλοτέχνησε. Η Επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.